Αλμπουσέρ έζησε από το 1918 μέχρι το 1992. Μάλλον μέχρι το 1990, 70 χρονών. 72 χρονών. Το έργο του, αυτό που τον χαρακτηρίζει ως μια ιδιαίτερη παρέμβαση, ξεκινάει από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Δεν είναι δηλαδή μια θεωρητική παρέμβαση που συνδέεται με το Μάιο του 68, παρότι βέβαια συνεχίζεται μέχρι ένα σημείο στη δεκαετία του 70, μετά από ένα διάλειμμα λόγω της νοσηλείας του στην ψυχιατρική κλινική, έχουμε κείμενα μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80, έτσι το 85, το 87, που είναι κείμενα που βγήκαν και με τα θάνατα. Δεν είναι πολύ μεγάλο το έργο του Αλμπουσέρ σε όγκο, είναι ικανό, αλλά όχι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά είναι εξαιρετικά πυκνό. Οπότε δεν είναι δυνατόν να παρουσιάσω τα πάντα εδώ πέρα, ή τις συζητήσεις που γίνονται, ή τα ανοιχτά ζητήματα, αλλά κάποιες βασικές έτσι γραμμές που χαρακτηρίζουν αυτό το έργο. Να σας πω μερικά πράγματα για τη δεκαετία του 60, όταν αρχίζει ο Αλμπουσέρ, τα πρώτα κείμενά του είναι το 61. Και το πρώτο σημαντικό βιβλίο του, που είναι συλλογή άρθρων, εκδίδεται το 1965. Το για τον Μάρξ. Λοιπόν, έχουμε το 20ο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης το 1956. Αυτό παίζει ένα ρόλο σημαντικό στη θεωρητική συζήτηση των μαρξιστών, κυρίως μέσα στα κομμουνιστικά κόμματα. Ο Αλμπουσέρ παρέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης, της Γαλλίας. Έχουμε την εξέγερση στη Βουδαπέστη το 1956. Σε ό,τι αφορά τη Γαλλία, έχουμε τα γεγονότα του Σουέζ, την Αλγερινή Επανάσταση. Η Κούβα είναι το 1958 επίσης. Το τείχος του Βερολίνου είναι το 1961. Η επέμβαση των Αμερικανών στο Βιετνάμ είναι το 1965. Επομένως, έχουμε όλα αυτά τα πυκνά γεγονότα την εποχή που εμφανίζεται ο Αλμπουσέρ, γεγονότα που επηρεάζουν το εσωτερικό του Κομμουνιστικού Κόμματος Γαλλίας και των Κομμουνιστικών Κομμάτων γενικώς. Επίσης, είναι μια ενδιαφέρουσα χρονιά από άποψη θεωρίας, όχι μόνο μαρξιστικής ή μαρξίζουσας, αλλά και μη μαρξιστικής, ιδιαίτερα στη Γαλλία. Βγαίνουν μετά το βιβλίο «Σημεία» του 1960 του Μερλό Ποντί, το οποίο κάνει και κριτική στον Κλοντ Λεβί Στρος μεταξύ άλλων. Βγαίνει η κριτική του, η κριτική του διαλεκτικού λόγου του Σαρτ. Το 1962 η άγρια σκέψη του Στρος που απαντάει και στο Σαρτ. Την ίδια εποχή μεταφράζεται για πρώτη φορά στα γαλλικά το «Ιστορία και ταξική συνείδηση» του Λούκατς. Έχουμε του Ανρί Λεφέβρε την κριτική της καθημερινής ζωής, την ιστορία της τρέλας του Φουκώ, 1961. Και επίσης την προέλευση της γεωμετρίας του Χούσερλ από τον Ζακ Ντεριντά. Ο Νίτσε και η φιλοσοφία του Ντελέζ είναι το 1962. Και η Χάννα Άρεντ επηρεάζει τα γαλλικά πράγματα που δημοσιεύει σημαντικά έργα της στην ίδια περίοδο. Ο Αλμπουσέρ αυτό που κάνει είναι ότι δεν, αυτό που δηλώνει ότι κάνει, είναι ότι δεν παρουσιάζει μια δικιά του θεωρία, αλλά παρουσιάζει τη θεωρία του Μάρξ. Δηλαδή, γι' αυτό και το πρώτο του βιβλίο λέγεται για τον Μάρξ. Αυτό το οποίο ισχυρίζεται δηλαδή ο Αλμπουσέρ, είναι ότι προσπαθεί να ανασυγκροτήσει τη θεωρία του Μάρξ, η οποία κατά τη γνώμη του δεν υπήρχε στο Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, ούτε στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα το κατευθυνόμενο ή επηρεαζόμενο από το Σοβιετικό Μαρξισμό και, και από τη Μόσχα, από τη Σοβιετική Ένωση. Λέει λοιπόν, αν μου ζητούσαν με δικά μου λόγια να συνοψίσω τη βασική θέση που θέλησα να υπερασπίσω στα φιλοσοφικά μου δοκίμια, θα έλεγα: ο Μάρξ θεμελίωσε μια νέα επιστήμη, την επιστήμη της ιστορίας. Μετά την
ιστορία με τη γυναίκα του, που σε μια κρίση έτσι, ψυχοσυχή την έπνιξε, έτσι, έγραψε ένα βιβλίο αυτοβιογραφικό, το οποίο βγήκε αμέσως μετά το θάνατό του, δηλαδή είναι το πρώτο μεταθανάτιο που βγήκε. Έτσι. Εκεί συνοψίζει την, το μέλλον διαρκεί πολύ είναι αυτό το βιβλίο, εκεί συνοψίζει την τακτική του όλα τα προηγούμενα χρόνια ως εξής. Λέει, γι' αυτό τότε αντικειμενικά δεν υπήρχε άλλη μορφή δυνατής πολιτικής παρέμβασης στο κόμμα, παρά μόνο αμυγός θεωρητικής και επιπρόσθετα στηριγμένη στην υπάρχουσα ή αναγνωρισμένη θεωρία, προκειμένου να τη μεταστρέψει εναντίον της χρήσης που της επιφύλασε το κόμμα. Και καθώς η αναγνωρισμένη θεωρία ουδεμία σχέση είχε πλέον με τον Μάρξ, αλλά ευθυγραμμιζόταν με τις πολύ επικίνδυνες μορολογίες του διαλεκτικού ορθυλισμού κατά τα σοβιετικά πρότυπα, δηλαδή κατά τα πρότυπα του Στάλιν, έπρεπε και αυτός ήταν ο μοναδικός δυνατός δρόμος να επιστρέψουμε στο Μάρξ, σε αυτή την πολιτικά διαμφισβήτητα παραδεκτή καθότι ιεροποιημένη σκέψη, και να αποδείξουμε ότι ο διαλεκτικός ηλισμός κατά τα πρότυπα του Στάλιν, με όλες τις θεωρητικές, φιλοσοφικές, ιδεολογικές και πολιτικές επιπτώσεις του, ήταν πλήρως αλόκοτος. Αυτό ακριβώς επιχείρησα να κάνω με τα άρθρα μου στη La Pensée, που συγκεντρώθηκαν ακολούθως το για τον Μάρξ, και μαζί με τους φοιτητές μου στην École Normale Supérieure να διαβάσουμε το κεφάλαιο, που εκδόθηκε, το υπενθυμίζω, τον Οκτώβριο του 1965. Έκτοτε δεν σταμάτησα να ακολουθώ την ίδια γραμμή πάλης, καταρχάς θεωρητικής και ακολούθως ευθέως πολιτικής στο εσωτερικό του κόμματος. Διότι στη δεκαετία του 70 παρεμβαίνει πολιτικά μαζί με την ομάδα του, υποστηρίζοντας την έννοια της δικτατορίας του προλεταριάτου, αλλά και παρεμβαίνοντας τη συγκυρία του, του Λαϊκού Μετώπου, που το 1980 ήταν έτοιμο να πάρει την κυβερνητική κυβερνητικό θόκο, μέσα από τη γραμμή ότι είναι σωστό και πρέπει να υποστηρίξουμε την νίκη του Λαϊκού Μετώπου, διότι είναι μια ευκαιρία να μπορέσει η εργατική τάξη να ξεκινήσει τη διαδικασία καταστροφής του εσωτερικού κράτους. Παρενέβουμε αυτή τη θέση στη δεκαετία του 80. Λοιπόν, επίσης σε ένα βιβλίο θέλω να πω ότι αυτά τα δύο βιβλία υπάρχουν. Το μεν ένα βγήκε και πρόσφατα που ήταν εξαντλημένο, το για τον Μάρξ, έτσι από τις εκδόσεις της εκτός γραμμής. Το άλλο μπορείτε να το βρείτε στην έκδοση που είχαμε κάνει το 2004, νομίζω, ή 2003, διαβάζοντας το κεφάλαιο, την πλήρη έκδοση που είναι όλοι οι συνεργάτες, δεν είναι συνηθισμένοι του Σέρπα Λιμπάρα, είναι όλοι μέσα, ο Σταμπλέ, ο Ρατσιέρ κτλ. Μπορείτε να το βρείτε ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα των θέσεων. Λοιπόν, στο βιβλίο αυτό που είπαμε λέει το εξής, ότι μάλλον να το πω κάπως διαφορετικά, πέρα από αυτό που λέει ότι ο Μάρξ θεμελίωσε την επιστήμη της ιστορίας, μία έμμονη ιδέα που διαπερνάει όλο το έργο του, μια κόκκινη γραμμή, είναι η θέση ότι η ιστορία είναι η ιστορία της πάλης των τάξεων και η πάλη των τάξεων έχει προτεραιότητα έναντι οποιασδήποτε άλλη διαδικασία ή σύγκρουσης. Με αυτή την έννοια ορίζει στο έργο του Μάρξ τη λεγόμενη επιστημολογική τομή. Αυτό είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και παλαιότερα, δεν είναι καινούριο. Γιατί το λέει ο Μέρικ, ότι πριν το 1855 η φιλοσοφική συγκευή του Μάρξ ήταν άλλη εντελώς, και το λέει με πολύ εμφατικό τρόπο και ο Ριαζάνοφ στο έργο του Μάρξ και Έγγελς, είναι από τους καθαριστέντες ο Ριαζάνοφ. Όταν λέει ότι αν παρακολουθήσετε τη σκέψη του Μάρξ μέχρι το 1845, είναι όμοια με του δικού μας του Ρώσου, δηλαδή τάδε, τάδε, Χέρτσελ κτλ. Όλοι αυτοί ήταν σοσιαλιστές, αλλά ούτε μαρξιστές ήταν, ούτε κομμουνιστές και δεν είχαν καμιά σχέση και είχαν την ίδια πορεία που είχε και ο Μάρξ από το Χέγκελ στο Φόιερμαχ.
Το 1845 είναι λοιπόν η τομή όταν φέρνει στην προτεραιότητα την πάλη των τάξεων, αρχίζοντας με τις θέσεις για το Φόιερμπαχ, την κριτική στο Φόιερμπαχ, τον οποίο με έναν τρόπο ακολουθούσε μέχρι τότε. Ας μην πούμε σε λεπτομέρειες, με ένα που τα έχουμε ξαναπεί σε έναν βαθμό. Λέει λοιπόν ότι σε αυτό ακριβώς το σημείο η θέση του μανιφέστου, παρένθεση, πάλι των τάξεων είναι η κινητήρια δύναμη της ιστορίας, μετατοπίζει το ερώτημα, μας τοποθετεί απέναντι στο πρόβλημα και απέναντι στην αρχή της σωστής τοποθέτησής του, άρα της λύσης του. Την ιστορία τη φτιάχνουν οι μάζες, αλλά κινητήρια δύναμη της ιστορίας είναι πάλι των τάξεων. Είναι ένα βιβλίο που κάνει κριτική σε έναν Βρετανό σοβιετικό μαρξιστή, τον Τζον Λιούις. Στο ερώτημα του Τζον Λιούις, πώς φτιάχνει ο άνθρωπος την ιστορία, ο μαρξισμός απαντά, εξαφανίζοντας τις ιδεολογικές φιλοσοφικές κατηγορίες του Τζον Λιούις και επιβάλλοντας άλλες. Είναι λοιπόν μια διαδικασία, δεν είναι ο άνθρωπος που εξελίσσεται και φτιάχνει, είναι πάλι των τάξεων, επομένως οι ίδιες οι παραγωγικές σχέσεις, η πολιτική πάλι κτλ. Και για τον Μάρξ, που είναι τα πρώτα του έργα, περιοδολογεί το έργο του Μάρξ σε τέσσερις ουσιαστικά περιόδους. Λέει ότι το 1840 με 1844 είναι τα νεανικά έργα, το 1845 είναι τα έργα τομής, εδώ είναι η θέση για το Φόιερμπαχ και η γερμανική ιδεολογία, το 1845 με 57 είναι τα έργα της ορίμανσης και το 1857 με 83 είναι τα έργα της ωριμότητας. Σας θυμίζω ότι το 1857 είναι το έτος συγκρότησης της κριτικής πολιτικής οικονομίας ως θεωρητικού συστήματος. Είναι τα Grundrisse, έτσι. Τα Grundrisse είναι το χειρόγραφο 57-58. Εκεί υπάρχει πραγματικά μια αλλαγή του Μάρξ από τη θεωρία του Ρικάρντο με έναν τρόπο στη δική του θεωρία, τη χρηματική θεωρία της αξίας. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτά δεν προχώρησε τόσο πολύ στις λεπτομέρειες ο Αρκουσέ, το είδε φιλοσοφικά. Το ένα λοιπόν στοιχείο είναι αυτό, ότι πρέπει να δούμε το Μάρξ κριτικά, να δούμε τα ξαναξεκινήματα, τις τομές και τις διαφορές που υπάρχουν στο έργο του. Θεωρεί ότι η βασική διαχωριστική γραμμή βρίσκεται στο 1845, αυτό το ονομάζει επιστημολογική τομή, μάλλον υιοθετεί τον όρο από άλλους, διότι και σε άλλες επιστήμες υπάρχει πάντα μια τομή όταν ενοιολογικά συγκροτείται ένας νέος θεωρητικός όρος που είναι ο επιστημονικός. Έτσι μπορούμε να το δούμε στην φυσική, στην ψυχολογία με την ψυχανάλυση κλπ. Επίσης φέρνει ένα, σαν δεύτερο σημείο, φέρνει μια έννοια, την έννοια της προβληματικής. Η προβληματική λοιπόν, λέει ο Αρκουσέρ, υποδηλώνει την ιδιαίτερη ενότητα ενός θεωρητικού σχηματισμού και επομένως την τοποθεσία που πρέπει να αποδοθεί σε αυτή την ιδιαίτερη διαφορά. Επομένως η προβληματική δεν είναι μια συγκεκριμένη επιχειρηματολογία, αλλά είναι ένας τρόπος διατύπωσης ερωτημάτων σχετικά με τον κόσμο και ένας τρόπος μεθοδολογίας και κάποιες έννοιες ερμηνείας του. Λέει κάπου στο να διαβάσουμε το κεφάλαιο ότι ο καθένας εννοώντας το κάθε θεωρητικό σύστημα μπορεί να δει αυτό που του επιτρέπει να δει η προβληματική του. Δεν μπορεί να δει πέρα από αυτό. Επομένως, μια αστική προβληματική, πράγματα που είναι μπροστά μας, τα βλέπει με έναν συγκεκριμένο τρόπο, διότι η ίδια η προβληματική οριοθετεί το παιδί. Έτσι. Ένα τρίτο σημείο που είναι σημαντικό στην ανάλυση του είναι ότι πρέπει να φύγουμε από τη λογική της μίας αντίφασης. Δηλαδή, ένα σχήμα το οποίο προέρχεται από κάποια έργα του Χέγκελ και τα οποία θα έχει ο σοβιετικός μαρξισμός, για παράδειγμα στη Γαλλία ο Πολιτσέρ, τα έχει κωδικοποιήσει ως την μετατροπή της ποσότητας σε ποιότητα. Λέει δηλαδή η αντίληψη αυτή ότι
βάζουμε υπό μια πηγή θερμότητα στο νερό, αυξάνει συνεχώς η θερμοκρασία που είναι μια αλλαγή ποσότητας, αλλά ξαφνικά θα γίνει αέριο στους 100 βαθμούς, επομένως η ποσότητα έγινε ποιότητα. Αυτό το χεγκελιανό σχήμα με το οποίο φλέρταρε και ο Φρίντριχ Έγκελς, τίθεται σε κριτική από τον Ακουσέρ, ο οποίος λέει ότι ποτέ δεν υπάρχει μία αντίθεση, υπάρχει βασική αντίθεση και μία πλειάδα δευτερεύουσων αντιθέσεων. Οι δευτερεύουσες αντιθέσεις επικαθορίζουν, χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο την κυρίαρχη, και έτσι από αυτές κρίνεται πότε μπορεί να λυθεί ή να μην λυθεί, να υπάρξει ανατροπή δηλαδή της βασικής αντίφασης. Αυτό μπορούμε να το δούμε, για να μην μείνω σε κείμενα μόνο του Αλκουσέρ που είναι και φιλοσοφικά πολύ, από τα παραδείγματα που χρησιμοποιεί ο Αλκουσέρ. Ένα βασικό παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο Αλκουσέρ για να το τεκμηριώσει αυτό είναι η Ρώσικη Επανάσταση και ιδίως τα κείμενα του Λένιν, τα οποία ξεκινάνε από τις θέσεις του Απρίλη και τα γράμματα από μακριά. Λέει λοιπόν ο Λένιν, αν η Επανάσταση νίκησε τόσο γρήγορα και φαινομενικά με την πρώτη επιπόλαια ματιά τόσο ριζικά, μιλάει για το Φεβρουάριο ο Λένιν, αυτό έγινε μονάχα γιατί χάρη σε μια εξαιρετικά πρωτότυπη ιστορική κατάσταση συγχωνεύτηκαν και συγχωνεύτηκαν εξαιρετικά αρμονικά τελείως διαφορετικά ρεύματα, τελείως ετερογενή ταξικά συμφέροντα, διαμετρικά αντίθετες πολιτικές και κοινωνικές τάσεις. Αυτός είναι ο επικαθορισμός του Αλκουσέρ. Πάνω σε αυτό το χωρίο και σε άλλα, οικοδομεί την έννοια μιας αντίφασης η οποία η εξέλιξή της δεν είναι η οριμότητα της ίδιας, δεν ήταν η πιο αναπτυγμένη χώρα ή η χώρα που στο παρελθόν είχε τις πιο έντονες συγκρούσεις κεφαλαίου εργασίας κατά πρόσωπο, αλλά ήταν η χώρα που επικαθορίστηκε με αυτόν τον τρόπο. Και αλλού λέει ο ίδιος ο Λένιν ότι η αστική τάξη της Δυτικής Ευρώπης ήταν πάντα ενάντια στην Επανάσταση. Διαβάζω πάλι Λένιν. Τέτοια ήταν η κατάσταση στην οποία είχαμε συνηθίσει. Τα πράγματα όμως ήρθαν διαφορετικά. Ο υπεριαλιστικός πόλεμος διέσπασε την αστική τάξη της Ευρώπης και αυτό είχε σαν συνέπεια οι αγγλογάλοι κεφαλαιοκράτες, επιδιώκοντας υπεριαλιστικούς σκοπούς, να γίνουν οπαδοί της Ρώσικης Επανάστασης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η Επανάσταση να πάρει τέτοια τροπή που κανένας δεν το περίμενε. Είναι από τον τόμο 31 αυτό και πάλι είναι το στοιχείο του επικαθορισμού. Αυτό είναι πολύ βασικό για τον Αλκουσέρ. Αυτό λοιπόν το εφαρμόζει ο Αλκουσέρ στην λεγόμενη διαλεκτική των παραγωγικών σχέσεων και παραγωγικών δυνάμεων. Δεν είναι η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων που θα, δηλαδή μια ποσοτική αλλαγή η οποία θα δημιουργήσει την ποιοτική αλλαγή, την αλλαγή στις παραγωγικές σχέσεις, αλλά είναι αντίθετα αυτός ο καθορισμός από τις σχέσεις οι οποίες επηρεάζονται πάλι από τη σωρία των αντιφάσεων που είναι κομμάτι των σχέσεων μέσα στη συγκυρία, έτσι, που καθορίζουν τις σχέσεις. Και αυτό μας το λέει πάλι με τον εξής τρόπο. Λέει λοιπόν, στη σελίδα μισό λεπτό να το βρω. Ναι, λέει λοιπόν, οι παραγωγικές δυνάμεις μπήκαν σε κίνηση μέσα στη διαδικασία εργασίας κάτω από την κυριαρχία σχέσεων παραγωγής που καθορίζονται σαν σχέσεις εκμετάλλευσης. Το ότι υπάρχουν εργάτες σημαίνει πως είναι μισθωτοί, επομένως εκμεταλλευόμενοι. Το ότι υπάρχουν μισθωτοί που δεν διαθέτουν τίποτα άλλο παρά την εργατική τους δύναμη και είναι αναγκασμένοι λόγω πείνας, όπως λέει ο Λένιν, να την πουλήσουν, σημαίνει πως υπάρχουν κεφαλαιοκράτες που κατέχουν τα μέσα παραγωγής και αγοράζουν την εργατική δύναμη για να την εκμεταλλευτούν, για να εξαγοράσουν, για να εξάγουν από αυτήν την υπεραξία. Αποτελεί επομένως οικονομιστικό και τεχνοκρατικό λάθος να χωρίζονται οι παραγωγικές δυνάμεις από τις σχέσεις παραγωγής.
Αυτό που συμβαίνει πραγματικά είναι η τάση ενοποίησης των υλικών μορφών ύπαρξης παραγωγικών δυνάμεων και σχέσεων παραγωγής υπό την κυριαρχία των σχέσεων παραγωγής. Αν το διαβάσουμε με αυτόν τον τρόπο, το κεφάλαιο πάβει να είναι μια θεωρία πολιτικής οικονομίας του καπιταλισμού και γίνεται η θεωρία των υλικών, νομικοπολιτικών και ιδεολογικών μορφών ενός τρόπου παραγωγής που βασίζεται στην εκμετάλλευση της μισθωτής εργασίας, γίνεται έτσι μια επαναστατική θεωρία. Προτεραιότητα λοιπόν στις σχέσεις, οι οποίες σχέσεις είναι πάλι των τάξεων, έτσι, και ενότητα με τις παραγωγικές δυνάμεις, υπό την κυριαρχία των σχέσεων, οι οποίες δίνουν και το χαρακτήρα της παραγωγικής δυνάμεις. Αυτό τον φέρνει στο σημείο να επενέσει τα κείμενα κριτικής στο Στάλιν του Μάο Τσετούγκ. Ο Μάο Τσετούγκ δηλαδή λέει εδώ σε αυτά τα κείμενα ότι πρώτα αλλάζουν οι παραγωγικές σχέσεις και στη συνέχεια αυτές οι αλλαγμένες παραγωγικές σχέσεις μπορούν να οδηγήσουν σε μια γρήγορη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Αντιστρέφει το βέλος της ιδιότητας, ασκώντας κριτική στο αντίστοιχο απόσπασμα του Στάλιν, που λέει το εξής. Διαβάζω Στάλιν τώρα τα ζητήματα λενινισμού. Πρώτα αλλάζουν και εξελίσσονται οι παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας και ύστερα σε εξάρτηση από τις αλλαγές αυτές και σε αντιστοιχεία με αυτές αλλάζουν οι παραγωγικές σχέσεις των ανθρώπων. Ό,τι είναι οι παραγωγικές δυνάμεις, τέτοιες πρέπει να είναι και οι παραγωγικές σχέσεις. Αυτό ο Αλτουσέρ το ονομάζει οικονομισμό, ότι βλέπει δηλαδή η αντίληψη αυτή μια μηχανιστική εξέλιξη με βάση την τεχνική κτλ. Ήταν επίσης καιρό θέμα την εποχή του, διότι υπήρχε η σοβιετική θεωρία της επιστημονοτεχνικής επανάστασης, όπου έλεγαν ότι μέσω της επιστημονοτεχνικής επανάστασης θα διευκολυνθεί το πέρασμα στον σοσιαλισμό όλων των χωρών, κυρίως των χωρών της Δυτικής Ευρώπης, αυτό δεν μας έχει κριτική. Ένα επόμενο σημείο που είναι σημαντικό είναι το εξής. Η έννοια της δομής. Η έννοια της δομής των Αλτουσέρ είναι βεβαίως ένα δομημένο όλο κτλ. Αλλά συνδέεται με την έννοια του τρόπου παραγωγής. Ο τρόπος παραγωγής αποτελεί την ενότητα εκείνων των σχέσεων, οι οποίες υπάρχουν έτσι κι αλλιώς σε κάθε καπιταλιστική χώρα, σε κάθε καπιταλιστικό σύστημα. Είναι δηλαδή η εσωτερική, η αιτιακή αλλιοσυσχετισμοί που χαρακτηρίζουν κάθε καπιταλιστικό σύστημα. Αυτή είναι και η προσέγγιση του στο κεφάλαιο. Ότι το κεφάλαιο δεν είναι θεωρία του καπιταλισμού της αντιρίας των 19ου αιώνα, είναι θεωρία της καπιταλιστικής δομής ως τέτοιας. Ο Μάρξ τον ονομάζει αυτός ο ιδεατός μέσος όρος του καπιταλιστικού συστήματος. Με την έννοια τρόπος παραγωγής επανέρχεται σε αυτό ο Αλτουσέρ και μας λέει ότι είναι μια ολότητα η οποία όμως υπάρχει μόνο στα αποτελέσματά της με τρόπο καθολογρή ανεμενή εν είδη απούσας αιτίας που είναι αδιαχώριστη από αυτά τα αποτελέσματα. Υπάρχει λοιπόν μια δομή η οποία παράγει συγκεκριμένα αποτελέσματα παρά τις διαφορές που έχουν οι καπιταλισμοί των εποχών, των διαφορετικών χωρών κτλ. Έτσι ότι ο πυρήνας υπάρχει ο ίδιος. Εδώ έρχεται και η έννοια του επικαθορισμού, δηλαδή αυτός ο πυρήνας, η εξέλιξή του επικαθορίζεται από τη σωρία των αντιφάσεων και των ιστορικών στοιχείων που υπάρχουν ή δεν υπάρχουν σε κάθε χώρα, σε κάθε εποχή κτλ. Δηλαδή αν το συνδικαλιστικό κίνημα είναι αναπτυγμένο ή δεν είναι, είναι θέμα των εξωτερικών ως προς την αυτό κεφαλαιακή σχέση πώς το λένε, αντιφάσεων που επικαθορίζουν τη βασική αντίφαση. Μας λέει λοιπόν ότι μέσα από την έννοια αυτή της δομής μπορούμε να αντιληφθούμε και την έννοια της συγκυρίας. Τι σημαίνει
συγκυρία, γιατί συμβαίνουν διαφορετικά πράγματα σε μία στιγμή από την άλλη, σε μία ιστορική περίοδο από την άλλη, σε μία χώρα σε σχέση με την άλλη κτλ. Γιατί έγινε, μπορούμε να το προβάλλουμε αυτό στα μεταγενέστερα, ο Μάης του 68, μόνο μια φορά στη Γαλλία με αυτή τη μορφή και συνδέθηκε με τους μεταντίστοιχα κινήματα του 68 που μετά δεν πήραν την ίδια μορφή, όλα αυτά τα πράγματα. Επομένως, εισάγει μια έννοια αστράφη του, ιδίως στα επόμενα έργα, αξιοποιώντας αυτό το στοιχείο του καθορισμού και λέει το εξής και της δομής, και την έννοια της δομής, έτσι, δομή, επικαθορισμός, συγκυρία. Και λέει το εξής, αντί να σκεφτόμαστε την τυχαιότητα ή την διεχομενικότητα, όπως θέλουμε να πούμε αυτή τη λέξη, είναι κάπου μεταξύ στα γαλλικά και τα αγγλικά, ως μία τροπικότητα της αναγκαιότητας ή ως μία εξαίρεση από αυτήν, από την αναγκαιότητα, πρέπει να στοχαστούμε την αναγκαιότητα ως αυτό που κατέστη αναγκαίο μέσα από τη συνάντηση τυχαιοτήτων. Έτσι, αυτό το... αυτή η φιλοσοφική διατύπωση, άμα τη σκεφτούμε ότι η αναγκαιότητα είναι αυτό που κατέστη αναγκαίο μέσα από τη συνάντηση τυχαιοτήτων, είναι αυτό που σας διάβασα πριν που λέμε. Ότι η Επανάσταση κατέστη αναπόφευκτη, διότι συγχωνεύτηκαν και συγχωνεύτηκαν με εντελώς πρωτότυπο τρόπο μια σειρά από αντιφάσεις που δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι θα συγχωνευτούν με αυτόν τον τρόπο. Αν η Επανάσταση νίκησε τόσο γρήγορα και φαινομενικά με την πρώτη πρόλεη ματιά τόσο ριζικά, αυτό έγινε μονάχα γιατί χάρη σε μια εξαιρετικά πρωτότυπη ιστορική κατάσταση συγχωνεύτηκαν και συγχωνεύτηκαν εξαιρετικά αρμονικά τελείως διαφορετικά ρεύματα, τελείως ετερογενή ταξικά συμφέροντα, διαμετρικά αντίθετες πολιτικές και κοινωνικές τάσεις. Έτσι, αυτό είναι που το λέει με φιλοσοφικό τρόπο ότι η αναγκαιότητα είναι αυτό που κατέστη αναγκαίο μέσα από την συνάντηση τυχαιοτήτων. Έχει μια επόμενη θέση που αξίζει να σημειώσουμε, που είναι η εσωτερική συγκρουσιακότητα της μαρξιστικής θεωρίας. Λέει δηλαδή γενικώς ότι κάθε επιστήμη όταν γεννιέται έρχεται σε μια σύγκρουση με τις κρατούσες ιδέες της εποχής, με τις κρατούσες κυρίαρχες ιδεολογίες. Είναι αυτό πολύ συνηθισμένο. Αλλά το θέμα με τον μαρξισμό είναι διαφορετικό. Δεν είναι δηλαδή μόνο αυτό ότι η μαρξιστική θεωρία είναι εξορισμού σε σύγκρουση με την κυρίαρχη αστική ιδεολογία, αλλά λέει ότι συγκρουσιακότητα είναι χαρακτηριστικό της επιστημονικότητας, η εσωτερική συγκρουσιακότητα, η ύπαρξη πολλών μαρξισμών είναι χαρακτηριστικό της ίδιας της μαρξιστικής επιστήμης, της επιστήμης της ιστορίας. Λέει, η συγκρουσιακότητα της μαρξιστικής θεώρησης είναι συστατική της επιστημονικής της αντικειμενικότητας. Και εδώ συνδέει την εξής θέση, που αν την πω με δικά μου λόγια, είναι ότι η θέση του παρατηρητή δεν είναι ουδέτερη. Επομένως, προϋπόθεση για την ανάπτυξη της μαρξιστικής θεωρίας είναι ο μαρξιστής θεωρητικός να έχει υιοθετήσει μια προλεταριακή ταξική τοποθέτηση μέσα στην πάλη του τάξη. Λέει δηλαδή ο Αλμπουσέρ ότι η απλή διατύπωση ότι σε μια πραγματικότητα που κατά ανάγκη χαρακτηρίζεται από συγκρούσεις, όπως συμβαίνει σε μια τέτοια ταξική κοινωνία, δεν μπορεί να δει κανείς από παντού τα πάντα. Μπορεί κανείς να διακρίνει την υφή αυτής της συγκρουσιακής πραγματικότητας μόνο αν υιοθετήσει μέσα στην ίδια τη σύγκρουση ορισμένες θέσεις και όχι κάποιες άλλες, διότι το να υιοθετήσει παθητικά κάποιες άλλες θέσεις θα σημαίνει ότι εμπλέκεται στη λογική των ταξικών ψευδεστήσεων. Και εδώ το αναπτύσσει με
πάλι με μια παράκαμψη μέσω του Μακιαβέλη, ο οποίος έλεγε ότι πρέπει να είμαστε λαός για να γνωρίσουμε τους ηγεμόνες. Έτσι δηλαδή είναι συνηθισμένο στο έργο του ότι μιλάει για πράγματα του μαρξισμού ή της συγκυρίας της αριστεράς μέσα από παρακάμψεις κάποιους θεωρητικούς του παρελθόντος ή άλλους φιλοσόφους. Ένα επόμενο ζήτημα που έχει μεγάλη σημασία για τον Αλμπουσέρ είναι η ιδεολογία. Η ιδεολογία δεν είναι ένα ψέμα, μια αυταπάτη κτλ. Είναι μια μορφή ταυτόχρονα αναγνώρισης και παραγνώρισης της πραγματικότητας, ταυτόχρονα αναγνώριση και παραγνώριση, η οποία συνιστά σχέση εξουσίας. Δηλαδή, η κυρίαρχη ιδεολογία είναι μια εξουσιαστική σχέση, δεν είναι μόνο ιδέες, είναι και πρακτική. Και είναι ο τρόπος με τον οποίο συγκρούονται τα άτομα, που στην πραγματικότητα τα άτομα είναι μέρη κάποιας τάξης, έτσι, έχουν μια ταξική ιδιότητα, η οποία μπορεί να μην τους είναι συνειδητή, αλλά ως άτομα, ως συνείδηση, ως προσωπικότητες, συγκροτούνται διά της ιδεολογίας και μέσα στην ιδεολογία. Η ιδεολογία όμως αυτή είναι μια συγκρουσιακή κατάσταση και εκφράζει ως κυρίαρχη ιδεολογία μια σχέση κυριαρχίας. Το σχήμα του είναι ότι η ιδεολογία εγκαλεί τα άτομα σαν υποκείμενα. Δηλαδή ότι υπάρχει ένα υποκείμενο με ύψιλον κεφαλαίο, το πολύ απλό σχήμα το οποίο υιοθετεί για να το κάνει κατά τα νοητό είναι ότι το υποκείμενο με ύψιλον κεφαλαίο είναι ο Θεός και εγκαλεί τα άτομα ως υποκείμενα με μικρό ύψιλον εφόσον τα εγκαλεί σε συγκεκριμένους κανόνες, τελετουργίες, ηθικές στάσεις, πολιτικές στάσεις κλπ. Και ότι αυτό ισχύει με όλες τις ιδεολογίες. Λοιπόν, και πάλι εδώ επιμένει για την πρωτοκαθεδρία της πάλης των τάξεων. Έχει γράψει ένα μεγάλο κείμενο για το οποίο θα σας μιλήσω και λίγο μετά και μετά το θάνατο για την αναπαραγωγή. Ένα κομμάτι του οποίου είχε βγει ενώ ήταν εν ζωή που λέγεται ιδεολογία και ιδεολογικοί μηχανισμοί του κράτους. Εκεί λέει λοιπόν ότι πράγματι μπορεί να πει κανείς ότι το ιδιαίτερο στη θεωρία για την ιδεολογία που πρέπει να αναπτυχθεί σε σύνδεση με το Μάρξ συνίσταται στη θέση ότι πάλι των τάξεων έχει την πρωτοκαθεδρία ως προς τις λειτουργίες και τον τρόπο λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού όπως επίσης και των ιδεολογικών κρατικών μηχανισμών. Θεωρεί δηλαδή ότι το καπιταλιστικό κράτος περιέχει όχι μόνο το σκληρό πυρήνα του που είναι καταστατικός και είναι η κυβέρνηση, το δικαστικό σύστημα, οι φυλακές, η αστυνομία, ο στρατός, η μυστική αστυνομία και όλα αυτά, αλλά και κάποιους ιδεολογικούς μηχανισμούς του κράτους, οι οποίοι από άποψη νομικής μορφής μπορεί να είναι είτε ιδιωτική είτε δημόσια. Και κάπου μάλιστα λέει ότι η διάκριση δημόσιου και ιδιωτικού είναι μια διάκριση καθαρά στο εσωτερικό της αστικής ιδεολογίας. Θα μιλήσουμε λίγο μετά γι' αυτό, όταν θα μιλήσουμε για τη στάση του ιδεοκράτους. Λέει λοιπόν ότι είναι πέρα από τους ιδεολογικούς μηχανισμούς η ιδεολογία, δεν είναι δηλαδή κάτι που παράγεται από ένα εργαλείο, από ένα μηχανισμό. Ο μηχανισμός υπάρχει εκεί για να επιβάλλει την κυριαρχία της συγκεκριμένης ιδεολογίας. Μια πρωτοκαθεδρία που είναι φυσικά συμβίβαστη με κάθε λειτουργισμό, αυτό που σας είπα πριν. Είναι δηλαδή προφανές ότι δεν μπορούμε να θεωρήσουμε το σύστημα της ιδεολογικής διεύθυνσης της κοινωνίας από την άρχουσα τάξη, ούτως υπήν τα φαινόμενα συνένεσης που παράγει η κυρίαρχη ιδεολογία, που είναι η ιδεολογία της άρχουσας τάξης, όπως λέει ο Μάρξ, ως ένα απλό δεδομένο σε ένα σύστημα επακριβώς προσδιορισμένων οργάνων, το οποίο θα διπλασίαζε αυτόματα την εξουσία καταστολής αυτής της ίδιας τάξης, ούτε ως ένα σύστημα που θα είχε εγκαθιδρυθεί μέσω της καθαρής πολιτικής συνείδησης αυτής της τάξης, με βάση ορισμένους στόχους οι οποίοι προσδιορίζονται από τη λειτουργία. Διότι η κυρίαρχη ιδεολογία δεν είναι ποτέ ένα τελειωμένο γεγονός της ταξικής πάλης που θα μπορούσε να ξεκινήσει από αυτή την ίδια ταξική πάλη. Η κυρίαρχη ιδεολογία που προκύπτει
υπάρχει στο πολύπλοκο σύστημα των ιδεολογικών μηχανισμών του κράτους, είναι λοιπόν από την πλευρά της το αποτέλεσμα μιας πολύ μακράς και σκληρής ταξικής πάλης, μέσα από την οποία η αστική τάξη μπορεί να πετύχει τους στόχους της μόνο αν πολεμάει τόσο ενάντια στην παλιά κυρίαρχη ιδεολογία που επιζεί στους παλιούς μηχανισμούς, όσο και ενάντια στην ιδεολογία της νέας εκμεταλλευόμενης τάξης που ψάχνει για νέες μορφές οργάνωσης του αγώνα της. Αυτή η ιδεολογία επίσης, με την οποία η αστική τάξη επιτυχαίνει να εγκαθιδρύσει την ηγεμονία της, δεν συγκροτείται μόνο από τον εξωτερικό αγώνα ενάντια στις δύο αυτές τάξεις, αλλά επίσης και ταυτόχρονα από ένα εσωτερικό αγώνα για να ξεπεραστούν οι αντιφάσεις των μερίδων της αστικής τάξης και να παραχθεί η ενότητα της μπουρζουαζίας ως κυρίαρχης τάξης. Αυτό λοιπόν είναι η γενική του προσέγγιση για την ιδεολογία. Είναι αρκετά συζητημένο θέμα και μεγάλο, αλλά προτείνω να τα αφήσουμε εδώ για να πάμε στο επόμενο ζήτημα που είναι το κράτος, οι κρατικοί μηχανισμοί, η αναπαραγωγή και η δημοκρατία. Σε όλο το έργο του Αλτουσέρ δεν θα βρούμε καμία ανάλυση για την δημοκρατία καθ' αυτή. Πουθενά δηλαδή δεν υπάρχει η δημοκρατία ως αντικείμενο μιας ανάλυσης του Αλτουσέρ. Παρ' όλα αυτά συνάγεται μια θέση για τη δημοκρατία από την ανάλυση του για άλλα ζητήματα, κυρίως το κράτος αλλά και η αναπαραγωγή. Η αναπαραγωγή των καπιταλιστικών σχέσεων, κυριαρχίας και εκμετάλλευσης. Το ίδιο μπορεί να δει κανείς και σε αυτούς που ασχολούνται με το έργο του Αλτουσέρ. Μπορεί και διάφοροι μαθητές του, όπως ο Παλιβάρονας, να έχουν ασχοληθεί ο Ρανσκέρ, να έχουν ασχοληθεί αρκετά και με το θέμα της δημοκρατίας, αλλά ο ίδιος ο Αλτουσέρ δεν έχει καμία μελέτη πάνω στη δημοκρατία. Και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον ζήτημα που πρέπει να εξετάσουμε. Λοιπόν, απορρίπτει το δίπολο δημοκρατία-δικτατορία, όπως τίθεται, ας πούμε, στην καθημερινότητα ή στην κυρίαρχη ιδεολογία που έλεγε ο ίδιος, και εστιάζει στην κοινωνική αναπαραγωγή. Επομένως, το αντικείμενο που θέλει να εξετάσει είναι με ποιο τρόπο το κράτος και οι μηχανισμοί του, που είναι οι πολύ ιδεολογικοί μηχανισμοί, και ο κρατικός μηχανισμός καταστολής που έχει πολλούς κλάδους αλλά ενοποιείται σε ένα συμπαγές όργανο, ας πούμε, με ποιο τρόπο συμβάλλει στην αναπαραγωγή. Λέει λοιπόν ότι το κράτος σαν όλον, να ανοίξω μια παρένθεση και να το πω αν είναι το συζητάμε, σε αυτό το κείμενο η ιδεολογία και οι ιδεολογικοί μηχανισμοί του κράτους θεωρεί τις δύο κυρίαρχους ιδεολογικούς μηχανισμούς του αστικού κράτους, το σχολείο, με την έννοια γενικά του εκπαιδευτικού μηχανισμού και την οικογένεια. Εδώ είναι χαρακτηριστικό αυτό που σας είπα πριν, είναι ότι δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στο ιδιωτικό και το δημόσιο. Με τον τρόπο που συγκροτείται η οικογένεια, θεωρεί ότι λειτουργεί σαν ένας ιδεολογικός μηχανισμός του αστικού κράτους που συμβάλλει στην αναπαραγωγή των καπιταλιστικών σχέσεων εξουσίας. Λοιπόν, ονομάζει το κράτος, το περιγράφει σαν μία μηχανή που το σκοπό έχει να παράγει την νόμιμη εξουσία και ακολούθως να εφαρμόζει τις αποφάσεις της. Το κράτος λοιπόν έχει ένα πολυάριθμο προσωπικό για να μπορέσει να το πετύχει αυτό, ένα επαγγελματοποιημένο κρατικό μηχανισμό με ειδική εκπαίδευση, με ιεραρχία, με κρατική αυθεντία κτλ. Αυτό που συνήθως ονομάζεται γραφειοκρατία, που το περιγράφει ο Αλτουσέρ κάπως διαφορετικά. Είναι λοιπόν ένα σώμα εργαζομένων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αυτό αποτελεί την υλική βάση, ή μάλλον ενισχύει την υλική βάση του κράτους, και αυτό το ονομάζει ο Αλτουσέρ ειδικό μέτα. Λέει ότι το κράτος είναι μια μηχανή φτιαγμένη από ειδικό μέταλλο. Και εξηγεί, η ειδικότητα του κρατικού μετάλλου εντοπίζεται στο συνδυασμό του ειδικού τρόπου λειτουργίας με την ειδική διαμόρφωση του κρατικού προσωπικού, δηλαδή στη σχέση τους. Εκτενώς αναφέρει ότι το κράτος μπορεί να παίρνει φιλολογικά μέτρα θέσης ή στάσης σε ορισμένες συγκυρίες. Αλλά αυτό το κάνει μόνο για να αποφευθεί μια λαϊκή αντίδραση και για να εκμεθεί συνένεση. Είναι δηλαδή στο πλαίσιο της αναπαραγωγής σε μια συγκεκριμένη συγκυρία.
Λοιπόν, το κράτος ρυθμίζει και αποκρύπτει τις σχέσεις παραγωγής. Τις ρυθμίζει διότι επιτρέπει τη διατήρησή τους με νόμους, με παρεμβάσεις κτλ. Και συγχρόνως τις αποκρύπτει διότι οι νομικοί κανόνες με βάση των οποίων στηρίζονται όλες οι παρεμβάσεις του κράτους δεν εκφράζουν ποτέ λειτουργίες ταξικές. Έχουν μόνο άτομα και ιδεολογικά σχήματα όπως είναι το έθνος, το κοινό συμφέρον, η πρόοδος κτλ. Η λειτουργία του κράτους και ιδιαίτερα του καταστατικού μηχανισμού, στρατός, αστυνομία, κυβέρνηση κτλ. Συνδέεται με το δίκαιο. Το οποίο δίκαιο δρά προληπτικά. Δεν ταυτίζεται με τη φυσική βία του κράτους, αλλά δρά προληπτικά και συγχρόνως λειτουργεί ιδεολογικά για την επέδοση της συνένεσης. Λέει λοιπόν ο Μαντουσέρ, το δίκαιο λειτουργεί προερχόντως με την νομικοηθική ιδεολογία που ενισχύεται από σποραδικές καταστατικές παρεμβάσεις. Δηλαδή, αυτό που και σημαίνει ότι η νομική και η ηθική ιδεολογία είναι οι κύριες μορφές της ιδεολογίας του κράτους. Η νομικοηθική ιδεολογία παίζει ρόλο χωροφύλακα, αλλά δεν είναι χωροφύλακας. Δηλαδή, λειτουργεί τις συνενέσεις, λειτουργεί την απειλή της επέμβασης του χωροφύλακα, αλλά δεν είναι ο ίδιος ο χωροφύλακας. Επομένως, όταν θα επέμβει ο χωροφύλακας, θα έχει μετασχηματιστεί η ομή κρατική βία σε νομιμότητα. Θα είναι ήδη μετασχηματισμένη, εφόσον όλο αυτό θα παιχτεί μέσα στο πλαίσιο αυτής της κυρίας της νομικής ιδεολογίας και των αρχών του δικαίου, της ισότητας, της ελευθερίας, του εθνικού συμφέροντος κτλ. Επομένως, ο ρόλος του δικαίου στην αναπαραγωγή του καπιταλιστικού συστήματος είναι πάρα πολύ σημαντική. Το κράτος, επομένως, συνεπώς, δεν παίζει ένα ρόλο αποτρεπτικό κυρίως, όσο ένα ρόλο διαπλαστικό. Δηλαδή, όλες οι θεωρίες που θεωρούνται νεότερες ή μεταγενέστερες του Αλτουσέρ και επιμένουν στο διαπλαστικό ρόλο της εξουσίας, υπάρχουν μέσα στον πυρήνα της ανάλυσης του. Παίζει διαπλαστικό ρόλο, διαμορφώνει ζωές, καταστάσεις, συνθήκες ύπαρξης και τέτοια. Λοιπόν, η κρατική ιδεολογία έχει ως βασικούς πυλώνες τέσσερα στοιχεία, τον εθνικισμό, τον φιλοελευθερισμό που συνδέεται και με την ελευθερία της κίνησης του κεφαλαίου, τον οικονομισμό, το γενικό συμφέρον της οικονομικής ανάπτυξης, η αστική εκδοχή των παραγωγικών δυνάμεων και τον ανθρωπισμό με την έννοια που πάει πακέτο με τον οικονομισμό στην θεμελίωση του κοινού συμφέροντος. Να πω εδώ ότι η κριτική που ασκούσε σε διάφορους μαρξιστές με αφορμή την επιστημονική τομή ήταν κριτική συγχρόνως και απέναντι στο θεωρητικό ανθρωπισμό. Ο θεωρητικός ανθρωπισμός δεν είναι ότι η ανθρωπιά ή αυτή η στάση, ας πούμε, ξέρω εγώ, συμβιαλλαγής που μπορεί να υπάρχει στις αντιφάσεις στο πλαίσιο της εργατικής τάξης ή οτιδήποτε άλλο. Θεωρητικός ανθρωπισμός σημαίνει η αντίληψη ότι από τον άνθρωπο που έχει εγγενή χαρακτηριστικά, έμφυτα χαρακτηριστικά, δηλαδή είναι εγωιστής ή τίνει προς την ελευθερία ή τίνει προς το εμπορεύεστε που έλεγε ο Άνταμ Σμιθ, παράγεται μια κοινωνία. Ο Άνταμ Σμιθ έλεγε ότι η κοινωνία της ελευθερίας και της ισότητας είναι η οικονομία της αγοράς, διότι διέβλεπε το εμπορεύεστε ως την κατεξοχήν φύση του ανθρώπου. Έτσι, έκανε προσπάθεια να θεμελιώσει αυτό. Οι πολιτικοί φιλόσοφοι
λίγο παλαιότεροι λέγανε ότι η τάση του ανθρώπου, η φύση του ανθρώπου είναι η ελευθερία. Ο κάθε άνθρωπος επιζητώντας την απόλυτη ελευθερία γίνεται λύκος και αρπακτικό για τον συνάνθρωπό του. Επομένως όλοι συνάπτουν ένα κοινωνικό συμβόλαιο και χωρούν την εξουσία στο κράτος, το οποίο επιτρέπει την ελευθερία του καθένα μέχρι εκεί που δεν θίγει την ελευθερία του άλλου. Και με αυτόν τον τρόπο εκτιάζει ένα προκαρτεριστικό κράτος. Έτσι, στην πρώτη του μορφή, το απολυταρχικό κράτος που είχε ουδέτερη δικαιοσύνη για όλους, είτε ήταν υπολίκος, είτε ήταν δούλος, γι' αυτό και γίνει πλέον στο δικαστήριο, που είχε κοινούς νόμους, που, έτσι. Λοιπόν, σε αυτό το πράγμα κάνει η κριτική με βάση τη θεωρία της παρελθοντάξης. Ότι δεν είναι η φύση του ανθρώπου, η εκάστοτε φύση του ανθρώπου, λέει στις φύσεις της θέσης για τον Feuerbach, είναι το σύνολο του κοινωνικού σχέσεων. Έτσι, είναι μία από τις θέσεις για τον Feuerbach. Επανερχόμαστε λοιπόν στο κράτος για να πούμε ότι το κέντρο της εξουσίας, που είναι ταξική εξουσία υπέρ του κεφαλαίου, είναι ο καταστατικός μηχανισμός του κράτους. Και αυτός βασίζεται σε λειτουργίες χωρισμού από την παραγωγή, ο σκληρός, η αστυνομία δεν είναι επιχείρηση, η group for είναι επιχείρηση, έτσι, χωρισμού από την αστυνομία, από την οικονομία, θέση ουδετερότητας και αμεροληψίας, δημόσια διοίκηση, ανέκαστη δικαιοσύνη, ορθή οικονομική πολιτική όλων των Ελλήνων, όλων των Γάλλων κτλ. Αυτή η προσέγγιση τον οδηγεί σε μία μάλλον ασυνήθιστη για τον μαρξισμό της εποχής του θέση, ότι ο σκληρός πυρήνας του κράτους, δηλαδή κυρίως ο καταστατικός μηχανισμός, δεν διαπερνάται από την πάλη του τάξη. Διατυπώνει τη θέση ότι ο σκληρός πυρήνας του κράτους δεν διαπερνάται από την πάλη του τάξη. Τι σημαίνει αυτό? Δεν επηρεάζεται από τους σχετισμούς δύναμης, δεν μπορεί να αλλάξει με τον σχετισμό δύναμης. Η εξουσία του προλεταριάτου μπορεί να προκύψει μόνο από την καταστροφή του κράτους, όχι από την αλλαγή του σχετικού σχετισμού δύναμης στο εσωτερικό. Αυτό είναι ένα βασικό σημείο διαφωνίας του και ανοιχτού ή κρυφού διαλόγου με τον Πουλατζά, όπως θα δούμε την επόμενη φορά, που είναι ο κατεξοχήν θεωρητικός του συσχετισμού δύναμης και μέσα στο κράτος και του κράτους που διαπερνάται από την πάλη των τάξεων. Λοιπόν, θέλει να μας πει ο Λουσέρο ότι υπάρχει ένας πυρήνας που είναι έτσι φτιαγμένος, που έχει μια απόλυτη ταξική ενένεια υπέρ των συμφερόντων και της εξουσίας του κεφαλαίου. Και δεν πρόκειται αυτό να αλλάξει με οποιοδήποτε τρόπο. Λέει λοιπόν ο Αλτουσέρ ότι θα πρέπει να απορρίψουμε τα απίθανα θαύματα μιας αμυγός κοινοβουλευτικής δημοκρατικής δράσης, παρένθεση, ο κοινοβουλευτικός κρετινισμός, διότι το αστικό κράτος ποτέ δεν θα επιτρέψει την κατάκτηση και την καταστροφή του από 450 βουλευτές με κουνά χέρια. Έτσι, η Γαλλία δεν έχει 300, έχει 450. Και λέει ότι ποτέ το αστικό κράτος δεν θα επιτρέψει την κατάκτηση και την καταστροφή του από 450 βουλευτές με κουνά χέρια. Έτσι, αυτό ήταν η βασική θέση και στα πολιτικά αντικείμενα, τα οποία δεν είναι από τις πολιτικές του παρεμβάσεις, τι πρέπει να αλλάξει στο Κομμουνιστικό Κόμμα κτλ. Τα οποία τα έγραφε την εποχή του Λαϊκού Μετώπου ή την εκλογική περίοδο για το Λαϊκό Μέτωπο, όταν έκανε και μια παρέμβαση για την δικτατορία του Προλεταριάτου. Είχαν αποφασίσει με τον Παλιμπά να γράψουν ένα βιβλίο υπεράσπισης της έννοιας της δικτατορίας του Προλεταριάτου και συγχρόνωσης στην κριτική στην σταθμική εκδοχή τους. Το πράγμα ήταν επίγον, διότι έπρεπε να το κάνουν πριν τις εκλογές. Είναι 80 ή 81 όταν βγήκε ο Γενιτεράν. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, το βιβλίο που είχε 80, δεν ξέρω αν ήταν το 80 ή το, νομίζω ότι ήταν το 80 ή το. Έπρεπε να το κάνουν τότε και ο Ανουσέρ πήγε στο ψυχιατρίο. Ξανά. Έτσι είχε μια κρίση και πήγε στο ψυχιατρίο. Οπότε
Το βιβλίο αυτό βγήκε με συγγραφέα μόνο το Παλιβάρ. Γι' αυτό βγήκε με συγγραφέα μόνο το Παλιβάρ. Λοιπόν, επομένως, η παρέμβαση των λαϊκών μαζών είναι απαραίτητη για να πάω στο κράτος να είναι κέντρο άσκησης της εξουσίας του κεφαλαίου, αλλά αυτή η παρέμβαση δεν είναι για τη διαχείριση, αλλά είναι για την αντιστροφή του κράτους. Και επιμένει ότι δεν μπορεί να γίνει με απλή αλλαγή κυβέρνησης. Επομένως, φέρνει μια έννοια δικτατορίας, όχι ως πολιτική δικτατορία, αλλά ως εξουσία μιας κυρίαρχης τάξης. Και λέει επομένως ότι όλες οι μορφές του αστικού κράτους που έχουν όλες αυτόν τον αδιαπραγμάτευτο σκληρό πυρήνα είναι εκδοχές της δικτατορίας της αστικής τάξης. Γι' αυτό το λόγο στο επίπεδο αφαίρεσης και ανάλυσης που κάνει, που είναι ας πούμε σε επίπεδο τρόπου παραγωγής και όχι συγκυριών, δεν μιλάει καθόλου για την δημοκρατία. Μιλάει για την αναπαραγωγή και για το κράτος. Και λέει ότι όλες αυτές οι εκδοχές είναι δικτατορία της αστικής τάξης, το στηρίζει στο Λένιν, στο κράτος του Επανάστασης κτλ. Και ότι το αντίπαλο δέος είναι η δικτατορία της προεδραριάτητας. Επομένως, κατά τον Αλτουσέρ, η ιδεολογία είναι το ιδεολογικό όνομα που δίνεται στο καθεστώς που εκφράζει τη δικτατορία της αστικής τάξης. Η δημοκρατία είναι λοιπόν το ιδεολογικό όνομα που δίνεται στη δικτατορία της αστικής τάξης, στο καθεστώς που εκφράζει τη δικτατορία της αστικής τάξης. Και σχολιάζει έτσι με ένα ύφος που έχει πολύ συχνά λίγο λογοτεχνικό και λίγο ειρωνικό, μπορεί να εγκαταλείψουμε την δικτατορία του προεδραριάτου. Το εγκαταλείψουμε σε εισαγωγικά. Αλλά την ξανασυναντούμε μόλις αρχίσουμε να μιλάμε για το κράτος και τον σοσιαλισμό. Έτσι. Άρα είναι μια θεωρία του κράτους που διαφοροποιεί τη μία ως την άλλη μορφή κράτους, το κράτος της αστικής τάξης, και η έννοια της δικτατορίας είναι έννοια που αντιστοιχεί και σε αναλύσεις του Μάρξ. Επομένως, η δημοκρατία με μια άλλη διατύπωση είναι το όνομα των ιδεολογικών πρακτικών που νομιμοποιούν την κρατική δράση με σκοπό την αναπαραγωγή του καπιταλισμού με ελάχιστη δαπάνη βία. Όσο πιο δημοκρατικό με την αστική έννοια είναι ένα καθεστώς, αναπαράγεται το καπιταλιστικό σύστημα με την ελάχιστη δαπάνη βία. Έτσι είναι και πάλι αυτό το στοιχείο του διαπλαστικού ρόλου του κράτους και όχι απλώς του απαγορευτικού ή του κράτους χωροφύλακα κτλ. Επομένως, αν ακολουθήσουμε τον Αλτουσέρ, θα παίρνουμε και σύγχρονα ερωτήματα με την έννοια ότι έχουμε συνηθίσει σε βιβλία, κριτικές κτλ. Του νεοφιλελευθερισμού που λένε ότι έχει μειωθεί η δημοκρατία, η οικονομία έναντι δημοκρατίας κτλ. Στην σύγχρονη εποχή κτλ. Έχω την γνώμη ότι αυτές τις απόψεις θα τις βρούμε στον Μάρξ και τον Λένιν οπωσδήποτε, έτσι. Δεν απορρίπτουν αυτές οι απόψεις τον αγώνα για βελτίωση των συνθήκων μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα, επομένως υπάρχοντος του καπιταλιστικού κράτους, αλλά επισημαίνουν ότι οι όποιες κατακτήσεις δεν είναι μόνιμες. Και η πορεία αυτών των κατακτήσεων δεν είναι εξελικτική. Δηλαδή, αποτελούν μια κριτική στον ρεφορμισμό, ο οποίος λέει ότι με μικρές κατακτήσεις θα φτάσουμε κάποτε να είμαστε αλλού. Κάτι που μπορεί να συμβαίνει, το κάνω μια δική μου παρένθεση πέρα από την ανάγκη του Αλτουσέρ σε ζητήματα δικαιωμάτων, έτσι, δηλαδή
την δεκαετία του 70, ας πούμε, τα δικαιώματα που έχουν σχέση με την ταυτότητα φύλου που υπάρχουν σήμερα ήταν αδιανόητα, αλλά στην βασική αντίθεση κεφαλαίου εργασίας, όπως και σε άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το απειρόβλητο του κράτους, την κρατική αυθεντία κτλ., αυτό το πράγμα είναι, μάλλον έχει υποχωρήσει παρά έχουν επιτευχθεί, έχουν συσσωρευτεί κατακτήσεις. Έτσι, και τώρα για την εποχή των ροδών, μετά την κρίση και τον, τα μνημόνια, δεν γίνεται λόγο. Αυτά έχω να σας πω, κοντικά, εγώ θα τα αφήσω εδώ. Υπάρχουν κι άλλα στοιχεία, καθαρά φιλοσοφικά. Υπάρχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα από φιλοσοφική άποψη κριτική στον πυπηρισμό, που κάνει ο ίδιος ο Αλτουσιέρ ως πρώτο δοκίμιο στο να διαβάσουμε το κεφάλαιο, όπου σχολιάζει το τι ακριβώς είναι η επιστήμη, λέγοντας ότι η επιστήμη δεν είναι ο Sherlock Holmes, όπου δηλαδή κάπου εκεί μέσα στη λάσπη και τα χώματα υπάρχει ένας κόκκος χρυσού ή κομματάκια χρυσού και με τον ορθό λόγο ξεκαθαρίζουμε τις βρωμιές και παίρνουμε το χρυσό. Οτιδήποτε έχουμε στο μυαλό μας έχει χαρακτήρα μιας ιδέας. Έχουμε την ιδέα του τραπεζιού, η οποία μπορεί να είναι η ιδέα του φυσικού, η ιδέα του ξυλουργού, η ιδέα εμείς που το βλέπουμε κτλ. Επομένως, η επιστήμη έχει να κάνει με τη συγκρότηση γενιών που ανατρέπουν τα προηγούμενα συστήματα, ηθικά, θρησκευτικά, ελεύθερα κτλ. Και συγκροτούν ένα συνεκτικό σύστημα γενιών, του οποίου η επαλευθευσιμότητα είναι κυρίως εσωτερική. Κατά πόσο δηλαδή αυτές οι έννοιες μπορούν να παράγουν μια χωρίς τέλος συνεχή γνώση. Με αυτή την έννοια το κεφάλαιο είναι ένα θεωρητικό project. Δεν είναι ένα βιβλίο που τελείωσε, είναι κάτι που είναι ανοιχτό. Και δεν είναι ένα θέμα εξωτερικής πειραματικής διάταξης μόνο, ή έστω κυρίως, έτσι. Αλλά αυτά τα περισσότερο θεωρητικά θέματα μπορούμε να τα συζητήσουμε ίσως σε μια άλλη ευκαιρία ή στη συζήτηση τώρα. Ευχαριστώ πολύ.